συνέχεια. Το 4ο Σχολείο Τουρισμού είναι εδώ και θα διεξαχθεί Δευτέρα και Τρίτη, 4 και 5 Απριλίου, στο φιλόξενο χώρο του Elite City Resort. Θυμίζω ότι το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας πριν από 1,5 χρόνο ήταν ένα όραμα και ένα όνειρο, αν θέλετε, λίγων ανθρώπων σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση στην περιοχή μας. Το τουριστικό προϊόν χρειάζεται υποστήριξη από εξειδικευμένους ανθρώπους τόσο στο επίπεδο των εργαζομένων όσο και στο επίπεδο των επαγγελματιών. Αυτό πραγματικά έχει γίνει πραγματικότητα. Η τέταρτη περίοδος αναμένεται να εκπαιδεύσει πάνω από 500 ανθρώπους, κυρίως εργαζόμενους και σπουδαστές των τουριστικών επαγγελμάτων και των επιστηστικών, αλλά και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, μικρών και μεγάλων εστιατορίων και επιστηστικών μονάδων. Οι συνδιοργανωτές, όπως κάθε φορά, είναι η Κώστα Ναβαρίνο και το Elite City Resort, όπου το μεν Κώστα Ναβαρίνο βοηθάει με την εκπαιδευτική του υποστήριξη, το Elite City Resort πλουσιοπάροχα δίνει όλες τις υποδομές και το προσωπικό για να μπορέσει να γίνει αυτή η εθελοντική μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Η εκπαιδευτική εποπτεία και αυτή τη φορά είναι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, γιατί ένα έγκριτο μη πανεπιστημιακό ίδρυμα της αδερφής χώρας Κύπρου επιμελείται το πρόγραμμα και πιστοποιεί την παρουσία των εκπαιδευομένων σε αυτό το σεμινάριο. Είναι η πρώτη φορά που το Σχολείο Τουρισμού είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό έχει να κάνει με την ηθική στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε αυτή τη δραστηριότητα και με την προοπτική ανάπτυξη αυτής της δράσης και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, όπως είναι δεδομένο ότι στα μέσα Μαΐου θα γίνει το πρώτο Σχολείο Τουρισμού Ναυπλίου, πράγμα που μας γεμίζει με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ένας εμβληματικός προορισμός της Πελοποννήσου για τον τουρισμό, που είναι το Ναύπλιο, θα αρχίσει και αυτός να εκπαιδεύει με τα πρότυπα της Καλαμάτας το προσωπικό και τους εργαζόμενους εκεί. Γιατί, και αυτό το λέμε γιατί θεωρούμε τον τουρισμό συλλογικό παιχνίδι και όχι μια ατομική υπόθεση μιας πόλης, μιας περιοχής. Το 4ο Σχολείο Τουρισμού, η 4η εκπαιδευτική περίοδος, υλοποιείται τη Δευτέρα 4 Απριλίου και την Τρίτη 5 Απριλίου στο φιλόξενο χώρο του Συνδυακού Κέντρου του Ξενοδοχείου Elite City Resort. Από τις 9.30 το πρωί της Δευτέρας, λοιπόν, και μια πλήρης ημέρα εκπαιδευτικών διεργασιών, μέχρι τις 8 η ώρα, θα έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς δασκάλους στον χώρο τουρισμού και του επιστημισμού, που μας τιμούν με την παρουσία τους και θα καλύψουν εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα που αφορούν όλο τον κύκλο εργασιών μιας σύγχρονης ξενοδοχικής μονάδας, αλλά και μιας επιστημιστικής. Ενδεικτικά και μόνο, μερικά από τα ονόματα που θα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας είναι ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο Δ. Γιάννης Κριτσοτάκης, ένας εξαιρετικά εμβληματικός ομιλητής, συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων, με πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Πατρών, ο Δ. Δημήτρης Κούτουλος, που θα μιλήσει για θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ των τουριστικών υπηρεσιών. Είναι φυσικά καταξιωμένα στελέχη της ξενοδοχικής βιομηχανίας, όπως είναι η κυρία Έλληνα Γκίκα, διευθύντρια δυναμικού δυναμικού της Κώστα Ναβαρίνο, η οποία θα αναπτύξει ένα θέμα που θα μιλήσει για το διάβολο που κρύβεται πίσω από τις λεπτομέρειες στο τομέα της υπηρεσιών. Πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι και επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κομμάτι και του εινοτουρισμού, στο οποίο είναι ο Θόδωρος Λέλεκας, ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος γεύσης και ίνου, με πλούσια αρθογραφία στον περιοδικό τύπο, καθώς και ο συμπατριώτης μας ο Γιάννης Καρβέλας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα της κακής μεταχείρισης του ελαιολάδου στις σύγχρονες επιστημιστικές επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν το Σχολείο Τουρισμού, έρχονται και παρίστανται εδώ πέρα αφιλοκερδώς, υλοποιώντας και προχωρώντας το όραμά μας, εξαπλώνοντάς το και διαδίδοντάς το σε όλη την Πελοπόννησο, και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας στηρίζουν και υποστηρίζουν το έργο του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Το Σχολείο Τουρισμού γεννήθηκε μέσα από την αποδεδειγμένα και πολλές φορές εκφρασμένη ανάγκη για επιμόρφωση ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Δύο νέοι άνθρωποι με εμπειρίες σε θέματα τουρισμού αλλά και εκπαίδευσης αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση που θα άλλαζε όλη τους την καθημερινότητα. Ο Ανδρέας ο Ζαγάκος και ο Κώστας ο Αδριανόπουλος, ο Κώστας ο Αδριανόπουλος και ο Ανδρέας ο Ζαγάκος αποφάσισαν πριν 1,5 χρόνο, σκέφτηκαν και δημιούργησαν το Σχολείο Τουρισμού. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, αυτό που φαίνεται εύκολο σήμερα, εγώ που το έχω ζήσει από κοντά, θα σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, χωρίς οικονομικούς πόρους, να μπορείς να ενεργοποιήσεις τόσο πολύ κόσμο.
Σας λέω λοιπόν ότι στα τρία προηγούμενα σχολεία τουρισμού έχουν περάσει συνολικά πάνω από 1.500 μαθητευόμενοι. Μην ξεχνάμε ότι καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι να ενεργοποιήσουν από την Αθήνα ΙΕΚ όπως τα ΙΕΚ ΣΥΝΙ και να έρχονται μόνιμα πλέον βλέποντας το σχολείο τουρισμού ως ένα τομέα εκπαίδευσης και να το παρακολουθούν. Σημειωτέων ότι υπάρχουν συζητήσεις και με άλλα ΙΕΚ από την Αθήνα για να μπορέσουν να έρθουν στο επόμενο σχολείο τουρισμού. Αυτό όλο το εγχείρημα και τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει τα τρία προηγούμενα σχολεία τουρισμού δείχνει τη δυναμική η οποία υπάρχει στο σχολείο τουρισμού. Η δυναμική αυτή δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Επίσης, σε αυτά τα τρία προηγούμενα σχολεία τουρισμού, πέραν από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ξεπεράσανε τους 1.500, υπάρχουν και πάρα πολλοί εκπαιδευτές, αξιόλογοι στον χώρο του ως ο καθένας, οι οποίοι ήρθαν αφιλοκερδώς να δώσουν τις γνώσεις τους στα τρία προηγούμενα σχολεία τουρισμού, καθώς και στο τέταρτο που ακολουθεί. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, για να μην αδικήσω κάποιον, αλλά όλοι αυτοί ήταν αξιόλογοι, ο καθένας στον τομέα τους, και όλοι ήρθαν στην αρχή με προβληματισμό και άγχος για το τι είναι το σχολείο τουρισμού, αλλά όλοι αυτοί έφυγαν εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση αλλά και από τη θεματολογία του σχολείου τουρισμού. Αρκετοί από αυτούς θα σας πω ότι αγάπησαν την πόλη μας και την έχουν ξαναεπισκεφτεί ως επισκέπτες, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Η δυναμική λοιπόν αυτού του εγχειρήματος είναι τεράστια. Γι' αυτό και πρέπει να στηριχθεί από όλους τους φορείς που υπάρχουν στην πόλη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρρωγός σε τεχνική βοήθεια, όχι οικονομική, να το αναφέρω αυτό, αλλά είναι σημαντική έστω και η ηθική υποστήριξη που έχει υπάρξει. Και υπάρχει στόχος της περιφέρειας είναι να γίνουν αντίστοιχα σχολεία τουρισμού σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Γιατί όπως και η περιφέρεια λέει, η Πελοπόννησος θεωρείται ο επόμενος μεγάλος τουριστικός προορισμός της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Εκ μέρους της εθελοντικής ομάδας του 4ου Σχολείου Τουρισμού, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και σε αυτό το Σχολείο Τουρισμού, σε μια δράση η οποία άλλωστε στηρίχθηκε στην αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου και των σπουδαστών κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Η ομάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από άτομα που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο του επισιτισμού και όλοι μαζί ευελπιστούμε και το 4ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας να αποτελέσει ένα ακόμη έναυσμα για τους επαγγελματίες και τους σπουδαστές της πόλης αλλά και γενικότερα της Μεσσηνίας για προβληματισμό, συζητήσεις και συνεχή επιμόρφωση για τον κλάδο της τουριστικής ανάπτυξης.